Τώρα άκουσα και τον κύριο Πλεύρη με μία έπαρση η οποία επιτρέψτε μου να πω ότι δεν ταιριάζει με τις εξελίξεις να έρχεται εδώ και να εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση για το αν έχει προτάσεις. Και να λέει κιόλας, επειδή για άλλη μια φορά σας στείναμε το χέρι συνεννόησης, ότι προσβάλαμε εμείς τους επιστήμονες. Μάλιστα, για να το δούμε. Εισηγήθηκαν οι επιστήμονες να μην υπάρχει κανένας έλεγχος στις εκκλησίες. Απλή ερώτηση. Ή αυτή η πρόταση εμπίπτει αυτό που ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει, ότι οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Ποιος προσβάλλει τους επιστήμονες? Θα καταθέσουμε σχετική τροπολογία, η οποία προβλέπει και απαιτεί να υπάρχει τεστ και για την πρόσβαση στους χώρους λατρείας. Δεν μπορεί, όπως πολύ σωστά είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας, όλη η Ελλάδα να μετράει νεκρούς με αγωνία και η Νέα Δημοκρατία να μετράει ψήφους. Ήτανε απολύτως ατέριαστο και το ύφος και η ένταση με την οποία ο κύριος Πλεύρης απευθύνθηκε και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στην αξιωματική αντιπολίτευση συνολικά. Δεν νομίζω ότι περιποιεί η τιμή. Λίγη περίσκεψη δεν βλάπτει και στοιχειωδώς λίγο σεβασμός και στην επιστημονική κοινότητα. Εγώ θα ήθελα να το ακούσω αυτό. Δηλαδή μαζεύτηκαν οι επιστήμονες και είπανε δεν θα ζητάμε τεστ στα φαρμακεία, στα σούπερ μάρκετ και στις εκκλησίες. Είχατε τέτοια εισήγηση από την Επιστημονική Επιτροπή? Διότι αυτά ανακοινώσατε. Και έρχεστε εδώ και λέτε ότι εμείς προσβάλλουμε την επιστημονική κοινότητα.